Thank you.
Oh.
Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.
Thank you.
ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανόν. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφηνε τη ελίγο, ούτως υψωθήνεδι τον Υιό του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Ού παραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο. Αλλήν να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού.
κατηγουμένο, όσοι πιστοί ετικέτε γυρίζε ισόδεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός πισή χάρητη.
κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία τάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτή, των συνελθόντων εις τη Θεία Χρυσταγωγία τάφτη και των διευρώπους Αιγείας ακολουθέντων, και μακράν επισκοπαίνων αδελφών ημών, των αυθινοπαίνων, των ενασθενείες και ποικίλες περιστάσεις εινόντων και των εορταζόντων την Αγία Νεορτή ταύτη. Πληστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, ζώντων
Yeah.
Βασιλείας του ευχαρίζω τη μέλησα. Υπέρ του τον Απάβλο ευχαριστούμε και τον ομολογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων λουνίσμε και λουνίσμε. Τον φανερών και φανών ευεργεσιών των εισημάν και γίνουνε. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι των χειρών μοντέχας την κατηξίου σας. Και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρμαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήν και τα σεραφήν. Εξαπτέρει από λιώμα τα μετάνηση και απτερωτά. Τον επινίκιον ή τον άδοντα δόντα και κρατιώτα και νέποντα. Το υπερ
Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστή πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μια πολύ σπουδαία φράση. Όπως ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη πήρε, λέει, το χάλκινο φίδι σαν σύμβολο, το σήκωσε ψηλά και έτσι οι Ιουδαίοι σώθηκαν, έτσι πρέπει να εξωθεί στο σταυρό και ο Υιός του ανθρώπου. Πρέπει να σταυρωθώ, πρέπει να εξωθώ πάνω στο σταυρό. Και το είπε και το έκανε. Και πάνω στο Γολγοθά τη Μεγάλη Παρασκευή υψώθηκαν τρεις σταυροί. Εκεί, αδελφοί μου, σε αυτούς τους τρεις σταυρούς βρίσκεται όλη η Οικουμένη όλων των αιώνων. Τον μεν μεσαίο σταυρό δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, είναι απλησίαστος, είναι του Θεανθρώπου. Όλοι οι άλλοι όμως αντιπροσωπευόμαστε από τους δύο άλλους σταυρούς, των δύο σταυρωμένων ληστών. Ανάλογα με το πώς θα σηκώσουμε το σταυρό μας, θα μοιάσουμε στον ένα ή στον άλλο. Είναι αναπόφευκτος ο σταυρός μας και οι σταυροί μας. Ωραία το πει κάποιος ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε με το σταυρό του ενός και συνεχίζεται αδιάκομα με τον σταυρό όλων μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός, κάθε μέρα. Κανείς λέει δεν μπήκε στον παράδεισο με άνεση, με χαλαρότητα. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι για μένα αν θα σηκώσω κανένα σταυρό, ούτε και το πότε θα τον σηκώσω. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα τον σηκώσω, αδελφοί μου, αυτό το σταυρό που όλοι κουβαλάμε μέρα νύχτα. Ο ένας ληστής, ο αμετανόητος, τον σηκώνει και βλασφημά. Βλασφημά θεούς και δαίμονες. Και το μόνο που καταφέρνει είναι να τον κάνει βαρύτερο το σταυρό του. Ο ευγνώμων ληστής και αυτοί που είναι σαν κι αυτόν οι πιστοί άνθρωποι σηκώνουν το σταυρό και δεν βλασφημάνε, αλλά δοξολογούνε. Και με αυτή τη δοξολογία καταφέρνουν να κάνουν ελαφρύτερο το σταυρό της δοκιμασίας τους. Ο αμετανόητος ληστής και οι άνθρωποι που τον μοιάζουν σηκώνει το σταυρό και τον θεωρεί κατάρα. Πιστεύει ότι ο σταυρός είναι η κατάρα και καταργείται το σταυρό και καταργείται ουσιαστικά και τον ίδιο τον εαυτό του. Ο άλλος ληστής και οι πιστοί άνθρωποι σηκώνει το σταυρό και δεν τον θεωρεί κατάρα, αλλά ευλογία. Θεωρεί ότι ο σταυρός του δεν είναι ο καταραμένος σταυρός, αλλά ο τίμιος σταυρός του, σαν τον τίμιο σταυρό του Κυρίου. Και τον σηκώνει και τον θεωρεί τίμιο, παρακαλώ, γιατί ξέρει ότι σηκώνοντας τον σταυρό μου, συμμενέω στο πάθος του Κυρίου. Δηλαδή σταυρώνουμε μαζί με τον Χριστό και για τον Χριστό. Και αυτό το θεωρεί μεγάλη του τιμή, μεγάλη του ευλογία, το να πάσχω για τον Χριστό. Υπερσυμπάσχομαι, συμπάσχομαι, λέει ο Παύλος, είναι και συνδοξαστόμε. Πάσχομαι μαζί με τον Κύριο για να δοξαστούμε και μαζί. Ο σταυρός μας, αδελφοί μου, ο σταυρός δεν είναι φαρής, παρά μόνο για αυτόν που τον σέρνει. Αν τον σέρνω, είναι φαρής, είναι όμως ελαφρύς, γι' αυτό που τον αγκαλιάζει με χαρά το σταυρό του. Ο άπιστος ληστής, ο αμετανόητος, θεωρεί το σταυρό του φαρμάκι, δηλητήριο. Καταπίνει αυτό το φαρμάκι και γίνεται χειρότερος και πάσχει χειρότερα και αυξάνει η ασθένειά του. Ο ευγνώμων ληστής, ο πιστός άνθρωπος, δεν θεωρεί το σταυρό του φαρμάκι, αλλά φάρμακο, φάρμακο του Χριστού. Καταπίνει αυτό το φάρμακο και θεραπεύεται η ψυχή του και θεραπεύεται και το σώμα του. Το αν θα είναι φαρμάκι ή φάρμακο, οι δοκιμασίες που έχω κάθε μέρα εξαρτάται από τη δική μου στάση, από τη δική μου επιλογή, ποιο ληστή θα διαλέξω.
Ο αμετανόητος πιστής βλέπει τον Γολγοθά και δεν μπορεί με τίποτα να δει από πίσω τον Πανάγιο Τάφο. Δεν μπορεί. Θεωρεί και ζει μια νύχτα αξιμέρωτη. Ζει ένα θάνατο χωρίς ανάσταση. Ο ευγνώμονιστής, οι πιστοί άνθρωποι εμείς, δεν βλέπουμε μόνο το βράχο του Γολγοθά, αλλά πάμε και λίγο πιο κάτω, στον κήπο, και εκεί στον κήπο βλέπουμε έναν άλλον βράχο, τον Λίθο, τον Μέγα, που είδαν οι πληροφόρες από και κυλισμένον. Και βλέπουμε πίσω από τον Γολγοθά τον Πανάγιο Τάφο, την ώρα που σηκώνουμε το σταυρό μας. Εμείς δεν βλέπουμε μια ημέρα χωρίς βράδυ, αλλά δεν βλέπουμε ένα βράδυ χωρίς ημέρα, αλλά μία ανέστερη ημέρα. Δεν βλέπουμε θάνατο χωρίς ανάσταση, αλλά ανάσταση αθάνατη, την ώρα εκείνη που σηκώνουμε το σταυρό μας. Ο αμετανόητος πιστής βλέπει μόνο Μεγάλη Παρασκευή. Δεν μπορεί να δει Λαμπρή, δεν μπορεί να δει Κυριακή και Πάσχα. Ο πιστός σηκώνει το σταυρό του και βλέπει μέσα στη Μεγάλη Παρασκευή να υπάρχει και η Λαμπρή. Βλέπει μέσα σε κάθε Μεγάλη Παρασκευή, σε κάθε μέρα, μια Κυριακή. Σηκώνω το σταυρό μου και λέω «Χριστός Ανέστη», αλλά κι εγώ είμαι αναστημένος μαζί του. Ο άπιστος πιστής σηκώνει το σταυρό μόνος του. Δεν απλώνει το χέρι στο Σίμωνα τον Κυριναίο, στον Ιησού, γιατί αυτός είναι ο Σίμων, ο Κυριναίος μας πλέον. Κοιτάξτε την εικόνα, στη μέση είναι σταυρωμένος και έχει απλώσει τα δυο του χέρια. Ένα για τον ένα ληστή και ένα για τον άλλο. Ξέρετε ότι οι δύο πνίγονται και απλώνει το χέρι. Ο αμετανόητος δεν απλώνει και αυτός το χέρι, δίπλα του είναι, αλλά βουλιάζει. Βουλιάζει βαθιά και πεθαίνει μόνος. Σηκώνει, βασανίζεται με το σταυρό, αλλά είναι καταλυμμένος. Φοβερό πράγμα. Και ένα σταυρό είμαι και να μην έχω και σίγουρα Κυριναίο. Ενώ ο πιστός πιστής, οι πιστοί άνθρωποι, απλώνει το χέρι στο σίγουρα τον Κυριναίο. Δεν αφήνει μόνο του τον εαυτό του να σηκώσει το σταυρό, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ, θα πάρω συντροφιά. Και απλώνει το χέρι εκεί καθώς πουλιάζει και λέει «Κύριε σώσο με, μνήστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου». Και ο Ιησούς τον τραβά, τον σηκώνει από τον Άδη και τον βάζει στο Παράδεισο. Είναι ο Σίμων ο Κυριναίος. Τότε μόνο μπορώ να σηκώσω αυτόν τον σταυρό. Άρα, ο σταυρός μου είναι βαρύς όταν παραμένει σταυρός μου. Εάν ο σταυρός μου τον κάνω σταυρό του Χριστού και του τον φορτώσω εκείνου στο σίγουρα του Κυριναίου, τότε ο σταυρός μου γίνεται ανάλαφρος. Ο άπιστος πιστής, ο αμετανόητος, σηκώνει το σταυρό, τη δοκιμασία και κλαίει πικρά, με δάκρυα πίκρας. Γιατί? Γιατί δεν βλέπει στο σταυρό κανένα νόημα. Δεν βλέπει σκοπό. Δεν βλέπει πουθενά τη Θεία Πρότυπα. Βλέπει μόνο το κενό, το σκοτάδι. Ο πιστός πιστής, οι πιστοί άνθρωποι, σηκώνουν το σταυρό και κλαίνε και αυτοί. Κλαίμε κι εμείς, αλλά οι άλλοι δάκρυα, όχι πικρά, αλλά γλυκό πικρά. Χαρμολύπη νιώθουμε, καθώς σηκώνουμε το σταυρό ο καθένας μας. Γιατί? Γιατί βλέπουμε πίσω από το σταυρό μας νόημα, σκοπό. Ότι δεν φορτώθηκε αυτός ο σταυρός έτσι στη δίκη, σαν να ήμουν ένας παραπεταμένος και είπε ο Θεός, πάρε και ένα σταυρό εκεί να βασανίζεσαι. Αλλά βλέπω πίσω από το σταυρό τη δόξα του Θεού και του υπάρχει σκοπός. Ο αμετανόητος πιστής βλέπει το χαλί από την ανάποδη με τους σκόπους και τις κλωστές. Ένα χάλι δηλαδή και δεν βλέπει φως. Ο μετανοημένος πιστής βλέπει το χαλί γυρισμένο από την καλή και βλέπει τα αριστουργήματα και τα κομψοτεχνήματα που έκρυβε αυτός ο σταυρός μου ακόμα και όταν εγώ δεν το έχω καταλάβει. Μεγάλο πράγμα.
κλαίει, αλλά κλαίει με χαρμολύπη και με χαρά. Έλεγε ένας διάσημος ψυχίατρος που έζησε στα στρατόπεδα συγκέντρωση των Γερμανών και έζησε τον πόνο και το θάνατο από κοντά και είπε κάτι πολύ ωραίο. Κανένας, λέει, όταν πονά, δεν πονά τόσο εξαιτίας του πόνου. Οι άνθρωποι, λέει, πονάνε πολύ όταν δεν βλέπουν σκοπό στο πόνο τους. Αν ο άνθρωπος, λέει, έχει νόημα και έχει σκοπό, τότε μπορεί να εγκομιστεί και να αντέξει κάθε πόνο που θα έρθει στη ζωή του. Σήμερα, ο Άγιος Ιερομάρης Χρυσόστομος Σμύρνης, οι άλλοι επίσκοποι και όλοι οι μάρτυρες της μικρασιατικής καταστροφής μας θυμίζουν το σταυρό του ευγνώμονος Χριστού. Σήκωσαν αδελφοί μου και αυτοί το σταυρό τους, το σταυρό της ομολογίας, το σταυρό του μαρτυρίου. Ένας αυτό της μάρτυρας εκείνη τα χρόνια στη Σμύρνη λέει ότι όταν οι Τούρκοι έβγαζαν τα μάτια από το μακαριστό αείδημο Μητροπολίτη Χρυσόστομο, είχαν πέσει πάνω του σαν τα σκυλιά, στην κυριολεξία σαν τα σκυλιά. Χρησιμοποιεί αυτό σε αυτή τη φράση που έβγαζαν, λέει, τα μάτια, που ξερίζωναν τα γέλια. Εκεί, λέει όμως, κάποιες στιγμές τον είδα τον Μητροπολίτη τον μακαριστό, όταν έβρισκε δυνάμεις, σήκωνε το δεξί του αρχιερατικό χέρι και τους ευλογούσε. Κοιτάξτε στάση, να σου βγάζουν τα μάτια, να σε συνοχωρούν αντιλαιώς και εσύ να έχεις τη δύναμη να σηκώνεις το παντωμένο χέρι, όχι για να καταραστείς σαν αυτό που ήταν ο ληστής ο άπιστος που καταριότανε, όχι. Και ευλογούσε, λέει, τους σταυρωτές του εκείνη την ώρα. Ένας δευτερούχος αφήνιασε, γιατί κατάλαβε ότι τους ευλογούσε, και αφήνιασε περισσότερο και τραβάει ένα κοφτερό μαχαίρι και του κόβει και τα δυο του χέρια. Και έπεσε ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Φίλης, έπεσε κάτω βογκώντας. Να, αδελφοί μου, να πως σηκώνουμε το σταυρό μας, εμείς οι Χριστοί, όχι καταριόμενοι, ούτε κλαίγοντας απαρηγόρητα, ούτε θρίζοντας, ούτε βλασφημώντας, αλλά ευλογώντας, δοξάζοντας τον Θεό. Ευχηθείτε, σεβασμιότανε Πάτερ και Δέσποτα, αφού θα το σηκώσουμε που θα το σηκώσουμε ούτως ή άλλως, όλοι τον σταυρό μας. Ευχηθείτε να το σηκώσουμε τουλάχιστον προς δόξα Θεού και για δικό μας μισθό, να τον σηκώσουμε σαν τον ευγνώμονα ληστή και μαζί με τους ιερομάρτυρες της μικρασιατικής καταστροφής να πούμε στον Κύριο, καθώς σηκώνουμε το σταυρό, μνήστη την ο Κύριε εν τη βασιλεία σου, και να ακούσουμε κι εμείς, όπως το άκουσε σίγουρα ο Μητροπολίτης Σμύρνης, εύχομαι αγαθέ, σήμερα με Θεού εσύ εν το πατρί σου. Thank you.
Ανακοινώνουμε ότι από την πρώτη Σεπτεμβρίου
σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Μητροπόλεως μας. Στη σχολή μπορούν να φοιτήσουν μαθητές από την ηλικία των 12 ετών και άνω. Η φοίτηση είναι πενταετής και χορηγείται πτυχίο αναγνωρισμένο από το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το γραφείο της σχολής Αγίου Ανδρέου 14 στη Νέα Σμύρνη, δίπλα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Το τηλέφωνο της σχολής 210-93-31-667. Καλή ώρα λειτουργίας της σχολής. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 6 έως το πρώτο μετά το μεσημέρι. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Δόξα Σοι ο Θεός και επίσημον δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και άλλοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παρακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις και το γενέθλιο νεοντάζομαι, δυνάμει θυμίου και ζώδιου σταυρού, προστασίες μου τιμίου Θεού Αγίου, και το ξερίζωμα
υπέρ τα 2 εκατομμύρια Ελλήνων Ορθοδόξων από τις πατρογονικές τους θεσμίες. Ο χρόνος βέβαια συνεπάγεται φθορά και φθορά στη μνήμη και φθορά στα γεγονότα όπως οφείλουμε να τα ζούμε όταν μάλιστα υπάρχουν κίνδυνες διανοούμενοι κατά τα άλλα ανόητοι που έφτασαν διαστρέφοντας την ιστορία εν ονόματι της φάπης κομματικής τους ταυτότητας να μιλούν για συνοστισμό στην παραλία της Μύρνης, λέτε και όλοι οι κάτοικοι των μικρασιατικών παραλίων αποφάσισαν μια ωραία πρωία να κάνουν ταξίδι αναψυχής προς την μητρική χώρα, προς την Ελλάδα. Αλλά όταν αυτά ακούγονται, είναι πολύ φυσικό και τα παιδιά μας, για να μην πω και οι μεγαλύτεροι, και να ζαλίζονται και να φυσικά οι μέρες όπως η σημερινή, σχεδόν και για την πόλη μας, να περνούν απαρατήρητες από μικρούς και μεγάλους. Η Εκκλησία δεν ξεχνά. Και η Εκκλησία στέκεται εδώ που στέκεται, ας το καταλάβουν κάποιοι κύριοι, εδώ και 2.000 χρόνια. Η ζωή τους, των ιδεολογιών τους, των κομματικών τους σχηματισμών, ούτε μερικές δεκαετίες χρόνια δεν αριθμούν. Ας μην το ξεχνούν. Και θα παραδοθούν όλοι αυτοί στην ύφη και την περιφρόνηση της ιστορίας αργά ή γρήγορα από τη συνείδηση του έθνους. Γιατί η συνείδηση του έθνους έχει τη μυστική δύναμη αυτοκάθαρσης από όλα αυτά τα σαπρόσιτα προδότες ή ουσδήποτε άλλους οι οποίοι αμάδωσαν την ιστορική πορεία του ελληνισμού και οι οποίοι όχι οι ίδιες ευθύνες έχουν για αυτή την καταστροφή που έπληξε τον ελληνισμό, την χειρότερη και τραγική καταστροφή μετά την πτώση της βασιλεύουσας. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι μας, αλλά τουλάχιστον εμείς, που ρίζες έχουμε στη Σμύρνη, εμείς που το όνομά μας, Νέα Σμύρνη της πόλεως μας, που ο ναός αυτός, ο περίλαμπρος, υπενθυμίζει τον καμένο και κατεστραμμένο μητροπολιτικό ναό της Σμύρνης, να μην ξεχνούμε. Και όχι μόνο να μην ξεχνούμε, αλλά και στα παιδιά μας να μεταλαμπαδεύουμε ότι οφείλουμε ως χριστιανοί γονείς και Έλληνες να μεταδίδουμε. Έτσι ώστε χωρίς καμιά κακία, χωρίς καμιά εμπάθεια, η ιστορία και η ζωή προχωρεί, αλλά με τη μνήμη όμως ζωντανή, γιατί λαοί ξεχνούν την ιστορία τους ή την διαγράφουν ή την παραποιούν, είναι τελικά καταδικασμένοι να περιέλθουν στο περιθώριο και στον αφανισμό μέσα στην ιστορία. Να ζείτε, η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και οι μεσητείες των εθνογερομαρτύρων, τους οποίους σήμερα τιμούμε, να πρεσβεύουν